Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την ενέργεια εν ώψη του χειμώνα φαίνεται να έχει επεξεργαστεί ήδη η κυβέρνηση. Αρχικά η εξοικονόμηση ξεκινάει με τους Δήμους και τις περιφέρειες με την προτροπή να κλείνουν τους διακόπτες και τα κοντρόλ σε ώρες που δεν υπάρχει λόγος να παραμένουν ανοιχτά φώτα και ηλεκτρικές συσκευές. Με βάση όλες τις προβλέψεις, όχι τις ελληνικές, τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες, θα είναι βαρύς χειμώνας. Όχι μετεωρολογικά, οικονομικά. Η εκτείναξη τιμών ενέργειας λόγω της αύξησης τιμών του φυσικού αερίου και στα κάψιμα γενικότερα εκτινάσει τις λειτουργικές δαπάνες στα ύψη. Εκτός από το θερμοστάτη στα δημόσια κτίρια, το σχέδιο προβλέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας το 10% του εδωφωτισμού, καθώς καλούνται οι Δήμοι και οι περιφέρειες να ξεβιδώνουν 1/10 λάμπες στους δρόμους, συσκότηση ιστορικών μνημείων και μουσείων μετά τα ξημερώματα και μείωση του καλοπιστικού φωτισμού στους Δήμους. Ως εκ τούτου, σαφώς θα υπάρξει περιορισμός χρήσης, είναι σίγουρο. Και δεύτερον, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε όλοι είναι εναλλακτικές μορφές ενέργειας τι μπορεί να γίνει. Εάν χρειαστεί όμως να φτάσουμε στο έσχατο μέσο, πιστεύω ότι θα γίνει επιλεκτικά σε χώρους που δεν θα προκαλούν πρόβλημα στη λειτουργία και της αγοράς και των υπηρεσιών που πρέπει να λειτουργούν. Τι γίνεται όμως με τα νοικοκυριά, πόσο πιθανές είναι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος στα ελληνικά σπίτια? Από το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας πάντως υπάρχει ο σχεδιασμός, όμως έχει ξεκαθαριστεί ότι αυτό θα είναι ένα ίστατο μέτρο. Δεν μπορώ να κρίνω αν αυτό το πράγμα είναι σωστό τελικά, να κλείσουμε το ρεύμα στα σπίτια του κόσμου. Καλό θα ήταν να κατέβουν οι φόροι, να κατέβει το ρεύμα. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές στον κόσμο. Οι μισθοί είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, γιατί δεν φτάνουν για τίποτα. Ο χειμώνας είναι δύσκολος και θέμα κρύου και καλοριφέρ δεν ανοίγει, δεν βάζουμε πετρέλαιο και προσπαθούμε με το ηλεκτρικό να ζεσταθούμε. Ο χειμώνας προμηνύεται δύσκολος για όλους, όσο το μείγμα των ενεργειακών προϊόντων παραμένει σε υψηλά επίπεδα.